Γεια σας αγαπητοί φίλοι, μόλις σήμερα σας έχω πει ότι πρέπει να ξανασταλεί η ημεραρχία Μενέλαος στο νησί της Κύπρου, διότι όταν έφυγε ακολούθησε ο Ατήλας. Το σύνταγμα της Ελδίκ από τους γενναίους των γενναίων δεν πάβει να είναι σύνταγμα και έχει να αντιμετωπίσει το σώμα στρατού του Ατήλα, άνω των 47.000 ανδρών, τουρκική ναύτη drones, τουρκική βάση συγνώμη drones στον κατεχόμενο Λευκόνικο, παράνομα όλα αυτά, ναυτική βάση στην Καρπασία, το αεροδρόμιο της Τίμου που υποδέχει τουρκικά μαχητικά και πάει λέγοντας. Έτσι έχω πει πριν λίγες ώρες ότι πρέπει οπωσδήποτε η ημεραρχία Μενέλαος στο νησί και η ισχυρή αεροναυτική δύναμη να φυλάτει τις θάλασσες και τους ουρανούς της Κύπρου μαζί με αντιαεροπορικά μεγάλου βεληνικούς. Και εκεί που πραγματικά απογοητευόμαστε και ανησυχούμε, ακούμε και σωστά από κάποιους πολιτικούς και μετά ξαναπαίρνουμε θάρρος. Μήπως εισακουστούν και εκείνοι και γίνει κάτι σωστό. Ό,τι είχαμε να δώσουμε, δώσαμε. Πρέπει να αποχωρήσουν οι τουρκικές δυνάμεις από το νησί, λέει βουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος ζητά το αυτονόητο, το λογικό, το ηθικό, την ενεργοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος του ελληνισμού, Ελλάδος-Κύπρου. Ζητά σχέδιο μόνιμης παρουσίας ελληνικών μονάδων επιφανείας, δηλαδή φρεγατών και υποβρυχίων στο Αιγαίο και την Κύπρο, δια της αναβάθμισης της ναυτικής βάσης στο Μαρί. Σας έχω πει σε ανύποπτο χρόνο, πριν από μερικά χρόνια μετά την επιλογή των Μπελαρά, ότι θα ναυλοχούν κατά καιρούς στο νησί. Πάντα, ελπίζω να μην έχει αλλάξει, ξέραμε μέχρι σχετικά πρόσφατα ότι είτε ένα υποβρύχιο είτε μία φρεγάτα της Ελλάδος πάντοτε ήταν κοντά στην Κύπρο έτοιμη. Και το κοντά στην Κύπρο είναι και η Χάιφα στο Ισραήλ ή η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και η Κύπρος φυσικά δεν είναι μακριά, η κοντά είναι μέσα στην Ελλάδα, είναι μέσα στην ψυχή κάθε Έλληνα. Πόσο απέχει η Κύπρος από το Καστελόριζο, από την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα? Μια ανάσα. Προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η δημιουργία ναυτικής βάσης πολλαπλών χρήσεων στο Μαρί. Τάδε έφη ο Υπουργός Άμυνας Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλης Πάλμας, σύμφωνα με πηγές που δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως, είπε επίσης ότι το έργο γίνεται σε συνεργασία σύμφωνα και με τη σημερινή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι υπήρξε θετική στάση του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς Ένωσης Thierry Breton όταν συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Κυπριακή Πρωτεύουσα. Ο κύριος Πάλμας είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη τεχνικού περιεχομένου για το project και ότι στη βάση που θα εξυπηρετεί τα μέγιστα την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ελιμενίζονται και πολεμικά σκάφη άλλων κρατών, FDI και FDIHN, γαλλικές και ελλαδικές, FDI και Μπελαρά, βαρύτερα οπλισμένες. Το μέλλον της Κύπρου θα παραμείνει σε αδιέξοδο, εκτός εάν το νησί υιοθετήσει μια στάση αμοιβαίας άμυνας με την Ελλάδα, που είναι ικανή να αποτρέψει στρατιωτικά την Τουρκία, είπε ο Κύπριος ανεξάρτητος βουλευτής συνέλληνας Ανδρέας Θεμιστοκλέους. Μίλησε σε ειδική συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, η οποία είχε συγκληθεί με αφορμή το πραξικόπημα και την εισβολή και κατοχή του 1974. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το μέλλον μας θα είναι αμφίβολο αν η Κύπρος δεν συνέλθει σύντομα και δεν αναβιώσει το ενιαίο αμυντικό δόγμα, εκτός και αν συνάψει συμμαχίες που τελικά θα έχουν ισοδύναμο στρατιωτικό αποτέλεσμα με την τουρκική απειλή, είπε ο βουλευτής. Σε κάθε περίπτωση, όταν βαστούσαν στιβαρά χέρια την άμυνα, το ενιαίο αμυντικό δόγμα με πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου, για τον οποίο πολλά έχουν υποθεί, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο αυτού του καναλιού, αλλά τουλάχιστον στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική ήταν καθηγητής, ήταν ο εμπνευστής και εφαρμοστής του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδος-Κύπρου, γι' αυτό και η βάση Ανδρέας Παπανδρέου, η αεροπορική βάση Πάφου Ανδρέας Παπανδρέου, και είναι εκείνος που κατέστησε αστακού στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για να μην μπορεί η Τουρκία να πραγματοποιήσει ποτέ τις απειλές της, εκτός αν ποτέ βρεθούν τα προδοτικά εκείνα χέρια που όπως απέσυραν τη μεραρχία Μενέλαος από την Κύπρο, αποσύρουν και τις δυνάμεις μας από τα νησιά του Αιγαίου. Όμοι γέννητο και Θεός φυλάξει. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.